Σύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των ιδιοκτητών ταξί έχει προκαλέσει η νέα πιάτσα ταξί που διαμορφώθηκε πρόσφατα στο μεγάλο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου της Κνώσου στο πλαίσιο βελτίωσης της γενικότερης εικόνας και προσβασιμότητας με στόχο την ένταξη του μνημείου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ κάθονται με τις ώρες και κανένας επιβάτης, κανένας επισκέπτης δεν έρχεται να χρησιμοποιήσει ταξί. Ζητάμε να έχουμε μεταφορικό έργο στην Κνωσό όπως είχαμε πάντα. Ζητάμε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες. Το ζητάνε και οι ίδιοι επισκέπτες. Πάρα πολλοί επισκέπτες μας κάνουν παράπονα όπου βρίσκεται το ταξί. Και μάλιστα να τονίσω ότι πολλές φορές δημιουργούνται και ζητήματα άγρας πελατών. Διότι κάποιοι συγκεκριμένοι οδηγοί μπορεί να αποβιβάσουν στην είσοδο. Δεν βολεύει καταρχήν, δεν εξυπηρετεί το κόσμο. Από πού και ως πού, έτσι, να βάλουμε τον κόσμο να περπατάει 300 μέτρα, έτσι και ποιος το θέλει αυτό. Εδώ έχει πολλούς ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικά. Πώς θα πηγαίνουν στην από κάτω Αλάνα. Έχει ανάπηρους. Δεν μπορούν να περπατάνε 300 μέτρα για να πάνε με το καροτσάκι να τους σέρνουν πάνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Αν φύγουμε από εδώ, ψάχνει να βρει πού είναι τα ταξί. Πού είναι το λεωφορείο. Ζέχει το λεωφορείο. Πού θα βρω λεωφορείο. Και του λέμε προχώρα στο Λευκάλιτο και μετά κάνει δεξιά. Του λέμε ταξί. Εδώ μπροστά πρέπει να φαίνεται το μεταφορικό μέσο. Να κάνουμε μια πιάτσα έστω για 4 αυτοκίνητα. Τίποτα άλλο. Για 4 αυτοκίνητα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε εικόνες ερημιάς με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μια μη λειτουργική πιάτσα, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις στην περίπτωση που δεν βρεθεί χρυσή τομή με τους αρμόδιους φορείς. Πού θα πάμε από κάτω. Και γιατί θα πάμε από κάτω, να έρθουν οι πελάτες από εκεί. Γιατί να έρθουν από εκεί, πώς θα έρθουν οι πελάτες από εκεί, να μυρίσουν τα νύχια τους. Ήρθε ένας συνάδελφος, είδε πελάτες εδώ, τους πήρε και έφυγε. Και εμείς, σαν τους ηλίθιους, περιμέναμε εκεί από κάτω. Αυτή τη στιγμή, εμείς ζητάμε 2 με 3 θέσεις. Και η συνέχεια των θέσεων να είναι εδώ στην καινούργια πιάτσα. Κοιτάξτε, εφόσον δεν δούμε ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς, δεν έχουμε άλλη λύση. Είναι η λύση των κινητοποιήσεων. Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται σε αναμένα κάρβουνα και σε σχέση με την ειδική σήμανση που καλούνται να αναρτήσουν στο τζάμι της πίσω δεξιάς πόρτας του οχήματος, με την οποία οι πελάτες θα ενημερώνονται για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα. Κάποιες τεράστιες αυτοκόλλητες ταμπέλες. Διαστάσεων 20 επί 100 επί 12. Κρύβει την ορατότητα από τον οδηγό, δημιουργεί προβλήματα αισθητικής. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κινηθεί νομικά. Έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σαν Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου. Θέλουμε να προλάβουμε τουλάχιστον την καταληκτική ημερομηνία της 5 του Νοέμβρη. Αλλιώς το πρόστιμο για τους συναδέλφους θα κυμαίνεται στα 1.000 ευρώ που πήρε ο Υπουργός. Δείχνει και το κλίμα τρομοκρατίας και φόβου που θέλει να δημιουργήσει προς τους συναδέλφους.